Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χριστός Ανέστη, χρονιά πολλά. Είμαστε στο αυτοκίνητο με το Lucky Lock και πάμε στην Αριστονίκη καθυστερημένη για το πασχαλινό τραπέζι. Σταματήσαμε και βάλαμε βενζίνη. Ναι. Και ανεφοδιαστήκαμε και πάμε. Και επειδή είμαστε μόνοι στο αυτοκίνητο, η Κυριακή πάει με το δικό της αυτοκίνητο, επειδή μετά θα μεταφερθεί αλλού και εμείς θα έρθουμε πίσω στο χωριό, έχουμε την ευχαίρεια και την ευκαιρία να κάνουμε το βίντεο της Δευτέρας. Της Δευτέρας του Πάσχα. Το οποίο θέλουμε να είναι ένα βίντεο το οποίο να είναι σε ένα πνεύμα αισιοδοξίας, εορτής. Θες νερό, μωρό μου? Να είναι ένα θετικό βίντεο. Όχι ότι τα βίντεο μας είναι αρνητικά, ό,τι και αν συζητάμε έχει θετική επίδραση, θεωρούμε, στους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο μας. Απλώς έτσι σήμερα είπαμε να πιάσουμε ένα θέμα θετικής ψυχολογίας, ένα πολύ ωραίο ερώτημα το οποίο τέθηκε κάτω από ένα βίντεο: πώς είναι μια υγιής οικογένεια και πώς είναι μια υγιής ψυχικά οικογένεια, δηλαδή πώς είναι μια καλή οικογένεια. Ρωτάει μια φίλη, λέμε τόσα πολλά για το πώς είναι μια κακή οικογένεια, κατηγορούμε την Αγία Ελληνική Οικογένεια εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί θέλουμε να μας κάνετε ένα θεωρητικό βίντεο, στο οποίο να μας πείτε, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, ως ψυχολόγου, ποια είναι μια υγιής οικογένεια. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το ερώτημα, είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που την έκανε. Θυμάμαι ότι παλιότερα είχαμε κάνει ένα βίντεο για το πώς είναι μια υγιής σχέση. Αν θέλετε να το βρείτε αυτό το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε στο search του YouTube πώς είναι μια υγιής σχέση και το όνομά μου Θέκλα δίπλα και θα σας το βγάλω. Λοιπόν, πώς είναι μια υγιής οικογένεια. Καταρχάς, μια υγιής οικογένεια είναι μια οικογένεια η οποία δημιουργείται ελεύθερα, με βούληση. Γίνεται ελεύθερα η δημιουργία μιας υγιούς οικογένειας. Οι δύο ενήλικες που ξεκινάνε την οικογένεια θέλουν πραγματικά να είναι ο ένας με τον άλλον, επιθυμούν να συγκατοικήσουν και να ενώσουν τις ζωές τους επειδή αγαπούν ερωτικά ο ένας τον άλλον και επειδή αυτό είναι που επιθυμεί η ψυχή τους και όχι επειδή έτσι πρέπει, ήρθε ο καιρός τους να παντρευτούν, ήρθε ο καιρός τους να τακτοποιηθούν, πρέπει να φτιάξουν μια οικογένεια για να έχουν μια καλή κοινωνική εικόνα και ούτω καθεξής. Εδώ στο κανάλι μας, όπου δεχόμαστε δεκάδες χιλιάδες email από ανθρώπους όλων των ηλικιών, πολύ συχνά βρίσκουμε αυτό το φαινόμενο να μας γράφει κάποιος ότι με πίεζαν οι γονείς μου να παντρευτώ, έγινε ένα αναγκαστικό προξενιό ή εγώ είχα άλλον ερωτικό προσανατολισμό αλλά παντρεύτηκα ένα άτομο του αντίθετου φύλου για να έχω μια καλή κοινωνική εικόνα και ούτω καθεξής. Εάν μια οικογένεια δεν ξεκινά τη σύστασή της ελεύθερα, τότε δεν μπορεί να είναι μια υγιής οικογένεια. Δηλαδή, αν και οι δυο ενήλικες που ξεκινούν τη δημιουργία της οικογένειας δεν είναι με το κέφι τους, δεν είναι με το γούστο τους και το καπέλο τους, δεν το κάνουν επειδή ακριβώς αυτό επιθυμούν, δεν μπορεί να είναι μια υγιής οικογένεια. Μια φίλη είχε βάλει ένα ερώτημα κάτω από ένα βίντεο: πώς θα καταλάβω ότι είμαι ερωτευμένη, είχε ρωτήσει. Δεν της το απάντησα το ερώτημα, κράτησα όμως την ερώτηση και μπορώ να δώσω τώρα έτσι μια απόκριση ίσως σε αυτό που ερώτησε, πώς μπορώ να καταλάβω αν είμαι αυθεντικά ερωτευμένος και αυτό που νιώθω για τον άλλο άνθρωπο δεν είναι πόθος απλώς ή δεν είναι μια αιμονή ή το λεγόμενο limerence που είναι ο ερωτικός μερικασμός, δηλαδή να κολλήσεις συναισθηματικά, να ερωτευτείς την ιδέα του να είσαι ερωτευμένος με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και ούτω καθεξής. Ο αυθεντικός έρωτας, ο αυθεντικός έρωτας, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Πάλι ξεκινάει ελεύθερα, ξεκινάει από ένα χώρο στον οποίο ο άνθρωπος είναι μια χαρά και μόνος του. Έχει κατακτήσει δηλαδή την αυτονομία του, τη συναισθηματική και την ψυχική, την ψυχοσυναισθηματική του αυτονομία.
μπορεί να ζήσει μόνος του, αντέχει να είναι μόνος του, απολαμβάνει τη μοναχικότητα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις και όχι σχέσεις εξάρτησης και νιώθει ερωτικά συναισθήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι within reach, είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχει πρόσβαση, δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος κινηματογραφικός αστέρας ή, ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο το οποίο, με το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σύνδεση, είναι μια πραγματική, είναι ένα πραγματικό πρόσωπο με το οποίο έχει μια πραγματική σχέση και μπορεί να επικοινωνήσει με εκείνο το πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αυθεντικό έρωτα, μιλάμε για έρωτα με ανταπόκριση, δηλαδή που και οι δύο άνθρωποι νιώθουν την ερωτική έλξη ο ένας προς τον άλλον και επιθυμούν να συνδέονται ερωτικά και είναι με ανταπόκριση και ανταπόδοση το συναίσθημα, δηλαδή δεν είναι ο ένας από μόνος του να έχει επιθυμία, πάθος, αιμονή, ερωτική αιμονή με τον άλλον και ο άλλος να μην ενδιαφέρεται. Υπάρχει αυτό το στοιχείο της ανταπόδοσης. Ξέρω ότι στην καθομιλουμένη και στην pop κουλτούρα και στα τραγούδια ακόμη, τα οποία είναι μέρος της pop κουλτούρας, υπάρχει έτσι σε μεγάλο βαθμό εξυμνημένος κιόλας, θα έλεγα, ο έρωτας δίχως ανταπόκριση ή καψούρα. Στην πραγματικότητα όμως, ένα υγιές ερωτικό συναίσθημα είναι ένα συναίσθημα το οποίο αναπτύσσεται με βάση τη σύνδεση που έχουν οι δύο άνθρωποι, την εγκύτητα που έχουν οι δύο άνθρωποι, το γεγονός ότι και οι δύο επιθυμούν να βρίσκονται ερωτικά ο ένας με τον άλλον και είναι βασισμένο πάνω στο θαυμασμό και την αποδοχή των θετικών στοιχείων του άλλου και όχι πάνω στο γεγονός ότι μας ελκύει πάρα πολύ έντονα, αδυσόπιτα μας ελκύει η όποια ψυχοπαθολογία του άλλου. Δηλαδή, ένα αυθεντικό ερωτικό συναίσθημα ξεχωρίζει από την ψυχοπαθολογική έλξη με την έννοια του ότι είναι κάτι το οποίο φυτεύεται σε μία γνωριμία και μεγαλώνει σιγά σιγά και από τις δύο πλευρές και είναι κάτι το οποίο είναι βασισμένο πάνω στην πραγματική σχέση που έχουν οι δύο άνθρωποι. Το να κεραυνοβοληθείς ερωτικά με κάποιον που δεν τον γνωρίζεις και τον βλέπεις και ξαφνικά νιώθεις μια έντονη έλξη για αυτόν τον άνθρωπο, ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι συνώνυμος με την ψυχοπαθολογική έλξη. Σημαίνει ότι κάποιο στοιχείο έχει αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζεις, ψυχοπαθολογικό στοιχείο. Να ξέρετε το υποσυνείδητο μας, όταν συναντάμε έναν άνθρωπο, τον σκανάρει μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα και εντοπίζει ο εγκέφαλός μας τυχόν ψυχοπαθολογικά στοιχεία τα οποία ταιριάζουν με τα δικά μας ψυχοπαθολογικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος έχει την ψυχοπαθολογία του θύματος, θα νιώσει έντονη ψυχοπαθολογική έλξη για κάποιον που έχει την ψυχοπαθολογία του θήτη και ούτω καθεξής. Και ο θήτης θα νιώσει έντονη ψυχοπαθολογική έλξη για το θύμα. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνω αν είμαι πραγματικά ερωτευμένος, αν έχω συναισθήματα ερωτικά τα οποία αναπτύσσονται σιγά σιγά μέσα σε μια συνθήκη στην οποία γνωρίζω έναν άνθρωπο και αρχίζω να συνδέομαι μαζί του. Μία υγιής οικογένεια είναι μία οικογένεια η οποία δημιουργείται με ελεύθερη απόφαση και των δύο ενηλίκων που τη ξεκινάνε. Μιλάμε τώρα για τις οικογένειες στον πολιτισμό μας, στον δυτικό πολιτισμό και στην ελληνική παράδοση. Είναι μονογαμικές οικογένειες, δηλαδή είναι οικογένειες στις οποίες υπάρχουν δύο ενήλικες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, είτε με τα δεσμά του γάμου, είτε με τα δεσμά της κοινής συμβίωσης ή με το οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίοι έχουν ερωτική έλξη ο ένας προς τον άλλο. Παλιότερα υπήρχε ένα στυλ οικογένειας, ένα στυλ σύστασης οικογένειας, που ήταν αυτό της ετεροκανονικής οικογένειας, δηλαδή ένας άντρας και μία γυναίκα. Στην εποχή μας η οικογένεια μπορεί να δημιουργήσουν και δύο άντρες μαζί ή δύο γυναίκες μαζί. Γιατί ζούμε σε μία εποχή στην οποία πλέον έχουμε αντιληφθεί ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια, δεν είναι αρρώστια, δεν είναι κάτι το παραφύσιν.
είναι μία, ένα natural variation, μία φυσική διαφοροποίηση στον ανθρώπινο ερωτικό προσανατολισμό, οπότε μπορούν και δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου, ένα ομόφυλο ζευγάρι, να δημιουργήσει μια οικογένεια, είτε αυτή να έχει μέσα παιδιά στην πορεία, είτε όχι. Άρα μια υγιής οικογένεια ξεκινάει από εκεί που δύο ενήλικες ελεύθερα αποφασίζουν να είναι μαζί, επειδή ακριβώς εκτιμούν τη σχέση που έχουν, θεωρούν ότι είναι μια σχέση που προσθέτει στη ζωή τους και στην προσωπικότητα τους με θετικό τρόπο, ότι είναι μια θετική προσθήκη στο τι βιώνουν η σχέση αυτή. Πολύ βασικό αυτό. Και σε μια υγιή οικογένεια, πέραν το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ελεύθερα αποφασίζουν να δημιουργήσουν την οικογένεια, έχουν επίσης ομογνωμία όσον αφορά στο θέμα του αν θα αποκτήσουν παιδιά ή όχι. Αποφασίζουν και οι δύο μαζί αν θα γίνουν γονείς ή όχι. Και έχουν ομογνωμία στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δεν είναι υγιές σε μια οικογένεια ο ένας γονιός να έχει άλλες απόψεις και άλλη στάση όσον αφορά στη γονεϊκότητα και ο άλλος γονιός να έχει άλλη στάση. Αυτό δημιουργεί συγκρούσεις. Πρέπει όμως εδώ να αναφέρουμε ποια είναι η ψυχικά ή ψυχοσυναισθηματικά υγιή στάση απέναντι στη γονεϊκότητα. Κάνουμε παιδιά επειδή νιώθουμε ότι είμαστε πλήρεις, είμαστε γεμάτοι συναισθηματικά και υλικά, και κάνουμε παιδιά για να μοιραστούμε αυτή την πληρότητα μαζί τους και να μεγαλώσουμε τους νέους ανθρώπους που θα φέρουμε σε αυτή τη γη με καλύτερο τρόπο ψυχικά και συναισθηματικά από ό,τι μας μεγάλωσαν εμάς οι δικοί μας γονείς. Έτσι είναι, έτσι συμβαίνει σε μια υγιή οικογένεια. Επιλέγουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, είτε μέσω μιας βιολογικής γέννας, είτε μέσω υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, είτε μέσω υιοθεσίας. Επιλέγουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, με τα οποία να μοιραστούν τη χαρά, την αγάπη και τα πνευματικά αγαθά που έχουν οι δύο ενήλικες. Οι γονείς αντιλαμβάνονται πόσο σοβαρή ευθύνη παίρνουν στα χέρια τους όταν αποφασίζουν να γίνουν γονείς και αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους ως μια άνηση σχέση, στην οποία οι γονείς οφείλουν στα παιδιά να δώσουν φυσική ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια, υλική πληρότητα, πνευματική πληρότητα, συναισθηματική πληρότητα. Οι γονείς σε μια υγιή οικογένεια αντιλαμβάνονται ότι αυτοί έχουν αποφασίσει να φέρουν παιδιά στον κόσμο και από τη στιγμή που αποφάσισαν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, μέχρι ότου ενηλικιωθούν τα παιδιά τους, έχουν κάποιες πολύ σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους. Να τους παρέχουν και τα υλικά αγαθά που είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει ένας άνθρωπος, όπως στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδυση, εκπαίδευση κλπ. Κλπ. Αλλά και τα ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά που δικαιούται να έχει το κάθε παιδί. Αντιλαμβάνονται ότι η ευθύνη τους ως γονείς συμπεριλαμβάνει και το να φροντίζουν τον εαυτό τους ψυχικά και σωματικά, ώστε να είναι υγιείς τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Δηλαδή να φροντίζουν τη διατροφή τους, να φροντίζουν να ασκούνται, να φροντίζουν να έχουν υγιεινό τρόπο ζωής, ούτως ώστε να έχουν όσο περνάει από το χέρι τους καλύτερη σωματική υγεία. Να φροντίζουν ψυχικά και συναισθηματικά οποιαδήποτε θέματα έχουν και οποιαδήποτε ζητήματα έχουν, να τα επιλύουν, να πηγαίνουν στο ψυχολόγο, να πηγαίνουν στο ψυχίατρο, να πηγαίνουν σε όποια ιατρική ειδικότητα χρειάζεται να πάνε και να παίρνουν στα σοβαρά την ευθύνη τους και να αντιλαμβάνονται ότι αν εγώ δεν φροντίζω το σώμα μου, δεν φροντίζω την ψυχή μου, δεν φροντίζω τη σχέση μου με τον εαυτό μου, δεν φροντίζω τη σχέση με τον σύντροφό μου, τότε επιβαρύνω τα παιδιά μου.
τότε μεταβιβάζω διεγενειακά τα τραύματά μου. Έχει τεράστια ευθύνη όποιος είναι γονιός, πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από κάποιον που δεν είναι γονιός, να διαχειριστεί τα τραύματά του. Να αναλάβει την ψυχική και συναισθηματική και πνευματική ευθύνη του εαυτού του. Προχθές μου στείλε μία κυρία ένα email στο οποίο μου λέει «Βρε Θέκλα, σ' ακούω και σε ξανακούω που συνεχώς αυτομαστιγώνεσαι για τις ζημιές τις ψυχικές και συναισθηματικές που έχεις κάνει στα παιδιά σου και ηρέμησε, κούλαρε, χαλάρωσε, δεν είσαι και ο χειρότερος γονιός στον κόσμο και έχει τόσους άλλους που είναι άχρηστοι γονείς και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και στενοχωριέμαι να σε βλέπω εσένα που είσαι ένας υπεύθυνος γονιός να αυτομαστιγώνεσαι, αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε σε σχέση με τον γονεϊκό σου ρόλο». Και της απάντησα με πολύ αγάπη και πολύ ευγένεια ότι «Όχι, δεν αυτομαστιγώνομαι, αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου και λεκτικά και πρακτικά όσον αφορά στα παιδιά μου και αναφέρω αυτό το γεγονός ότι και εγώ έχω κάνει λάθη και προφανώς κάνω και θα συνεχίσω να κάνω λάθη όσον αφορά το ρόλο μου ως γονιός και το αναφέρω στα βίντεο γιατί θέλω να δείξω, να καταδείξω ότι όλοι μας είμαστε άνθρωποι και όλοι μας μπορεί να κάνουμε λάθη και ότι το να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, να αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι κάναμε λάθη και να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αυτό είναι κάτι που βοηθάει να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Και της γράφω, αν οι άλλοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, αυτό σημαίνει ότι και εγώ δεν πρέπει να αναλαμβάνω την ευθύνη μου επειδή οι άλλοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους? Ή αν αρχίσει ο καθένας από εμάς προσωπικά να αναλαμβάνει την προσωπική γονεϊκή του ευθύνη, τότε ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Και με απάντησε πίσω η φίλη μου, λέει, ήταν έντονο το γράμμα που σου έστειλα, μου λέει, ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί ένιωθα την ώρα που σε άκουγα ότι κοίτα αυτή η γυναίκα παραδέχεται τα λάθη της, που κατά τη γνώμη της κοπέλας αυτής εγώ έχω κάνει λιγότερα λάθη από άλλους γονείς και άλλοι γονείς που έχουν κάνει πιο σοβαρά λάθη δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Σε μια υγιή οικογένεια, ο γονιός αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, αναλαμβάνει όταν έχει ψυχολογικά θέματα να πάρει ψυχολογική ψυχιατρική βοήθεια και αντιλαμβάνεται πως αν αφήνει τον εαυτό του αφρόντιστο και αν αφήνει τον εαυτό του να καταπέφτει ψυχολογικά, συναισθηματικά και πνευματικά, αυτό έχει άμεση αρνητική επίδραση στα παιδιά του. Και ένα από τα σοβαρά λάθη που έχω κάνει ως γονιός είναι ότι μετά το 2006 που σκοτώθηκε η ξαδερφούλα μου σε αυτοκινητικό δυστύχημα και προφανώς ήταν ένα σημείο καμπής στη ζωή μου και βίωσα περιπλεγμένο πένθος το οποίο οδήγησε σε κρίσεις πανικού, κατάθλιψη κλπ. Μου πήρε 4 χρόνια να πάω στον ψυχίατρο. Δεν πήγαινα. Είχα μία έντονη αντίσταση στο να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία και εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι τα παιδιά μου εκείνη την περίοδο έπαθαν ζημιά. Γιατί ήμουν αυτό που λέμε ζωντανός νεκρός. Υπήρχα εκεί σωματικά, αλλά ήμουν με άγχος, με φοβίες, με κρίσεις πανικού, με κατάθλιψη και δεν μπορούσα να είμαι μητρική μητέρα και τα παιδιά ένιωθαν ανασφάλεια, τα παιδιά ένιωθαν την ανάγκη να με σώσουν. Τέλος πάντων, ήταν λάθος αυτό που έκανα. Δεν αυτομαστιγώνομαι με την έννοια του ότι έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου για αυτό το λάθος και προσπαθώ να αναπληρώσω αυτό το λάθος με διάφορους τρόπους και επίσης μέσα από αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο προσπαθώ να μεταδώσω το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς που μπορεί να βρίσκονται στη θέση που βρισκόμουν εγώ τότε, να έχουν ένα ψυχολογικό ζήτημα, να τους έχει παραλύσει μια διαταραχή άγχους, μια διαταραχή πανικού, μια κατάθλιψη, να πάνε να ζητήσουν βοήθεια γιατί το οφείλουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά τους. Εντάξει. Επίσης, μια άλλη ευθύνη που έχουν οι γονείς σε μια υγιή οικογένεια την οποία αναλαμβάνουν είναι να εξηγιάνουν τη σχέση τους με τον σύντροφό τους και να φροντίζουν ώστε η σχέση τους με τον τη σύντροφό τους να είναι ένα υγιές παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς δεν λένε ψέματα στα παιδιά. Δεν παρουσιάζουν παθολογικές συνθήκες ως φυσιολογικές. Δεν λένε στα παιδιά τους «Η μαμά σου και εγώ αγαπιόμαστε, ο μπαμπάς σου και εγώ αγαπιόμαστε» ενώ κατατρώγονται μεταξύ τους.
λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την ευθύνη που έχουν να παρέχουν ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον στα παιδιά τους. Φροντίζουν για περισσότερα πράγματα πέρα από την υλική επάρκεια. Δυστυχώς υπάρχουν και γονείς οι οποίοι φέρνουν παιδιά στον κόσμο χωρίς καθόλου συνέστηση της ευθύνης και που μπορεί να μην μπορούν να καλύψουν ούτε καν την υλική επάρκεια. Δηλαδή γεννούν παιδιά ενώ δεν έχουν χρήματα και δεν έχουν πόρους για να επιβιώσουν ήδη, πόσο μάλλον για να μεγαλώσουν ένα παιδί με τα απαραίτητα υλικά αγαθά. Δεν μιλάω τώρα για υπερβολές και για μεγαλομανίες και για μια ζωή χλιδάτη, μιλάω για βασικά αγαθά, να υπάρχουν τα χρήματα για τον νίκη, να υπάρχουν τα χρήματα για το ρεύμα, τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας, να υπάρχουν χρήματα για να πάει το παιδί στον παιδίατρο, να υπάρχουν χρήματα για να έχει παπούτσια το παιδί, να υπάρχουν χρήματα για να πάει το παιδί στον οφθαλμίατρο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι τόσο ανεύθυνα πρόσωπα, τα οποία φέρνουν παιδιά στον κόσμο, ενώ βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούν τον εαυτό τους να θρέψουν οικονομικά, να φροντίσουν οικονομικά και φέρνουν και άλλους ανθρώπους στον κόσμο. Υπάρχει και αυτό. Ή υπάρχουν ακόμη και κάποιες περιπτώσεις τις οποίες μπορεί ένα παιδί να έρχεται στον κόσμο ως ένα επιπλέον μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με μοναδικό σκοπό το επίδομα τέκνου ή δεν ξέρω εγώ το επίδομα πολυτέκνου, δεν ξέρω τι κίνητρα μπορεί να έχει ο καθένας. Ξαναλέω ότι φέρνουμε παιδιά στον κόσμο όχι για να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα εργαλειοποιήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν φέρνουμε παιδιά στον κόσμο για να κάνουμε τη δική μας ζωή καλύτερη. Δεν φέρνουμε παιδιά στον κόσμο για να μας κάνουν τα παιδιά μας χαρούμενους και ευτυχισμένους. Φέρνουμε παιδιά στον κόσμο για να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, όχι για να πάρουμε από αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας δεν μας χρωστάνε απολύτως τίποτα, τίποτα. Αν από μόνοι τους νιώσουν σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους ότι θέλουν να δείξουν αγάπη ή σεβασμό ή εκτίμηση στους γονείς τους, αν τους το έχουμε εμπνεύσει αυτό, ας το κάνουν. Δεν μας το οφείλουν όμως. Θυμάμαι όταν ήταν η κόρη μου μικρή, ήταν, ξέρω εγώ, 3-4 ετών, την έλουζα μια μέρα και της λέει, μαμά μου, λέει, μαμά, σ' αγαπώ πολύ. Της λέω, γιατί με αγαπάς, μωρό μου? Μου λέει, επειδή εσύ με λούζεις, εσύ μου χτενίζεις τα μαλλιά μου, εσύ μου αγοράζεις παγωτό, εσύ μου φτιάχνεις φαγητό. Και ήταν τόσο πολύ χαριτωμένο αυτό που μου έλεγε το μωρό, γιατί ακριβώς αντανακλούσε την πραγματικότητα, ότι το παιδί νιώθει αγάπη προς το γονιό του όταν ο γονιός του εκπληρώνει το ρόλο του. Τώρα μιλούμε για ένα παιδί 3 χρονών το οποίο μπορούσε να καταλάβει τα απλά πράγματα που ήταν η υλική, τέλος πάντων, κάλυψη, συναισθήμη, κρατά σαν γαλίτσα. Ναι. Εγωκεντρικό θα πει κάποιος, ναι, τα παιδιά είναι φυσιολογικό να είναι εγωκεντρικά. Και τόσο στην βρεφική ηλικία, όσο και στην παιδική ηλικία, όσο και στην πρώτη και στη δεύτερη σχολική ηλικία και στην εφηβεία, ένας εγωκεντρισμός είναι φυσιολογικός, γιατί έχει να κάνει με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί και όχι με τον χαρακτήρα τον ολοκληρωμένο, ο οποίος ολοκληρωμένος χαρακτήρας ή προσωπικότητα διαφαίνεται, καταφαίνεται ποιος είναι μετά το πέρας της εφηβείας, το οποίο είπαμε για τα κορίτσια είναι τα 26 χρόνια περίπου και για τα γόρια τα 28, όπου ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των προστιωμετωπιών λοβών. Οπότε είναι φυσιολογικό για τα παιδιά να είναι εγωκεντρικά, είναι αφύσικο για τους γονείς να είναι εγωκεντρικοί. Σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς δεν είναι εγωκεντρικοί. Όχι, είναι γονεϊκοί. Και θυμούνται ακόμη και όταν νευριάζουν με τις καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι, ακόμη και όταν θυμώνουν και όταν φτάνουν στα όρια τους από την ενεργητικότητα των παιδιών, από το γεγονός ότι τα παιδιά είναι ακίνητα και μπορεί να κάνουν και καμιά ζημιά και ξέρω αυτά, θυμίζουν στον εαυτό τους συνέχεια, κόρη μου, γιέ μου, εσύ αποφάσισες να κάνεις παιδιά. Στον εαυτό σου να λες, κόρη μου, παιδί μου, εσύ αποφάσισες να κάνεις παιδιά. Σκάσε και κολύμπα τώρα. Θυμάστε ήταν το. Η φράση από το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» μπορεί κάποιος να πάρει ιδέες για το πώς είναι μια υγιής οικογένεια από διάφορα τα οποία γράφονται μέσα σε εκείνο το βιβλίο. Λοιπόν, σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς δεν είναι εγωκεντρικοί.
φροντίζουν να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη φόρμα, επειδή ακριβώς έχουν αναλάβει αυτή την τόσο σοβαρή ευθύνη του να γίνουν γονείς, και επιπλέον σε μία υγιή οικογένεια οι γονείς σέβονται τη μοναδικότητα και την ελευθερία των παιδιών τους. Αντιμετωπίζουν τους παιδιούς, τα παιδιά τους ως ξεχωριστά όντα, όχι ως εξαρτήματα της μηχανής τους, γρανάζια της μηχανής τους, ούτε ως προεκτάσεις του εαυτού τους. Αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι ξεχωριστοί, ελεύθεροι άνθρωποι και δικαιούνται να ζουν τη ζωή τους με όποιο τρόπο επιλέξουν αυτοί. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους και να δώσουν στα παιδιά τους βασικές αρχές, ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς ξοδεύουν χρόνο και ενέργεια για να συνομιλήσουν με τα παιδιά τους, για να διαλεχθούμε τα παιδιά τους, για να μοιραστούμε τα παιδιά τους τις αρχές τους, τις αξίες τους, τις ιδέες τους. Και σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς έχουν προσωπικότητα, έχουν αρχές, έχουν αξίες, έχουν όραμα. Δεν ζουνε στα χαμένα. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε, να αποδεχτούμε ότι τα παιδιά μας μπορεί να κάνουν επιλογές διαφορετικές από αυτές που κάναμε εμείς ή κάνουμε εμείς, και να συνεχίσουμε να αγαπούμε τα παιδιά μας όπως ακριβώς επιλέγουν να ζήσουν και επιλέγουν να είναι. Και επίσης, σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά τους πρέπει επίσης να πάθουν για να μάθουν, όπως έπαθαν για να μάθουν αυτοί. Δηλαδή, δεν είναι οι λεγόμενοι γονείς ελικόπτερο, οι οποίοι είναι συνεχώς πάνω από τα παιδιά τους για να τους βοηθήσουν όταν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, για να αναλάβουν πρωτοβουλίες όσον αφορά στη ζωή των παιδιών τους. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς αντέχουν να δουν το παιδί τους να είναι στενοχωρημένο, οι γονείς αντέχουν να δουν το παιδί τους να έχει συνέπειες, οι πράξεις του να έχουν συνέπειες, και σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς αντέχουν να βάλουν όρια στα παιδιά τους. Όπως γράφω στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η οριοθέτηση είναι απαραίτητη όταν είσαι γονιός. Όσο δύσκολο και αν σου είναι να το κάνεις, να βάλεις όρια στα παιδιά, οφείλεις να βάλεις όρια στα παιδιά, γιατί έτσι τα διαπαιδαγωγείς. Και η έλλειψη ορίων στα παιδιά ισοδυναμεί με συναισθηματική παραμέληση των παιδιών, η οποία ακριβώς συνιστά ψυχική κακοποίηση. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς αφιερώνουν χρόνο, ουσιαστικό χρόνο επαφής με τα παιδιά τους, τουλάχιστον 1 με 2 ώρες τη μέρα. 1 με 2 ώρες τη μέρα, μιλάμε τώρα για παιδιά νεαρών ηλικιών, παιδικής, σχολικής, εφηβικής ηλικίας. Από ένα σημείο και μετά, τα παιδιά από μόνα τους δεν θέλουν να περάσουν ιδιαίτερο χρόνο με τους γονείς, αλλά πρέπει να φροντίζουν οι γονείς να είναι διαθέσιμοι όταν το παιδί τους θέλει να επικοινωνήσει για κάτι, να συζητήσει για κάτι, να πάρει τη γνώμη του γονιού ή να μοιραστεί με τον γονιό τις ανησυχίες του, να είναι οι γονείς παρόντες και διαθέσιμοι να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά τους. Ξέρω ότι είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι και είναι δύσκολες οι συνθήκες της ζωής γενικότερα και τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό το λόγο και λέω ξανά και ξανά, δεν είναι ανάγκη να γίνουν με όλοι οι γονείς και δεν είναι υποχρεωτικό πράγμα η γονεϊκότητα, και πολλές φορές είναι μια πράξη ύψης της ευθύνης για κάποιους ανθρώπους να αποφασίσουν ότι ακριβώς επειδή βλέπουμε τόσο πολύ σοβαρότητα τον ρόλο του γονιού, γι' αυτό τον λόγο ακριβώς αποφασίζω να μην τον αναλάβω. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά έντιμο, εξαιρετικότατα έντιμο. Για μένα πάλι ανέντιμο είναι να κάνει κάποιος παιδιά γιατί πρέπει να κάνει παιδιά, να κάνει κάποιος παιδιά για να δημιουργήσει
τις συνθήκες που θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη, ή να κάνει παιδιά για να σώσει το γάμο του ή τη σχέση του, ή να κάνει παιδιά για να πάει η σχέση στο επόμενο στάδιο. Έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις τις οποίες είτε ο ένας είτε ο άλλος επισπεύδουν την απόκτηση παιδιών ή ξεγελούν ο ένας τον άλλο για την απόκτηση παιδιών προκειμένου να κρατήσουν ένας τον άλλο. Και άντρες και γυναίκες έχω ακούσει να το κάνουν αυτό. Δηλαδή να εκβιάζουν μια εγκυμοσύνη ή να ξεγελούν τον την σύντροφό τους προκειμένου να επέλθει μια εγκυμοσύνη, ούτως ώστε η εγκυμοσύνη να κρατήσει το ζευγάρι μαζί και να το κάνει να πάει στο επόμενο στάδιο της συγκατοίκησης, της συμβίωσης, του γάμου κλπ. Είναι εξαιρετική πράξη ευθύνης το να αποφασίσεις είτε να είσαι γονιός είτε να μην είσαι γονιός. Και σε μια υγιή οικογένεια, όπως είπα και προηγουμένως, οι γονείς είναι παρόντες όταν τα παιδιά τους χρειάζονται. Πρέπει να είμαστε on call. On call. Από τη στιγμή που είμαστε γονείς, ειδικά μέχρι το πέρας της εφηβείας, μέχρι την ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση, οφείλουμε να είμαστε on call. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμείς το αποφασίσαμε να κάνουμε παιδιά. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Ή εμείς ήμασταν αρκετά αδύναμοι χαρακτήρες και ακούγαμε τι μας επέβαλαν οι άλλοι. Λοιπόν, σας μπορώ να γελάσετε. Χθες το βράδυ μιλούσε η Κυριακή βιντεοκλήση με τον μπαμπά της και ήταν εκεί στο σαλόνι, καθόμουν και εγώ στην κουζίνα, καθόμασταν με το σκύλο, ήταν μετά την Ανάσταση, νομίζω, ναι. Μετά την Ανάσταση. Και μιλούσαμε εκεί με τον μπαμπά της, ξέρω εγώ, και της λέει ο πατέρας της, Κυριακή, της λέει, όταν θα παντρευτείς, εντάξει, εγώ της λέω αν θα παντρευτείς, ο πατέρας της είπε όταν θα παντρευτείς. Εντάξει, δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις όλοι. Όλοι της λέει, όταν θα παντρευτείς, να μην διαλέξεις έναν άνδρα Έλληνα Κύπριο από τα Βαλκάνια, της λέει. Να διαλέξεις κάποιον ο οποίος να είναι, ξέρω εγώ, της λέει, Νορβηγός, Ολλανδός, Φινλανδός, να είναι από τέτοιους πολιτισμούς, της λέει. Εκείνοι είναι άνδρες για σπίτι. Όχι, της λέει, να σε δούλα όπως ήταν η μάνα σου και να πάθεις όπως έπαθε η μάνα σου. Και σου είπα, της λέει, δεν θα δείχνεις σε κανέναν ότι ξέρεις να μαγειρεύεις και ότι είσαι καλή νοικοκυρά, για να μην σε πάρουν δεδομένη. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτό που άκουσα. Ως συμβουλή που έδωσε ο πατέρας στο παιδί, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να παντρευτεί κάποιον από τις κάτω χώρες. Απλώς της μιλούσε για το ότι να μπει σε μία σχέση, να μπει σε ένα γάμο επίσης όρης και όχι να μπει ως δούλα και κυρά. Να μην μπει, ξέρω εγώ, να μπει σε μια ισότιμη σχέση. Να έχει μια ισότιμη σχέση για να μην ταλαιπωρηθεί. Ίσως ο άνθρωπος να είχε υπόψη του ότι και εγώ, η οποία μαγείρευα από την πρώτη στιγμή και τα έκανα όλα από την πρώτη στιγμή, μπορεί να κουράστηκα μετά από αυτό και σου λέει, γιατί και εγώ δεν έβαζα όρια. Τέλος πάντων, ας μην το συζητάμε. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση να αρχίσω ο πατέρας των παιδιών. Μάλλον ήμασταν δυο συνεξαρτώμενοι που δεν είχαμε ιδέα ότι ήμασταν συνεξαρτώμενοι και χτυπούσαμε ένας πάνω στον άλλον αλίπητα. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι ο γονιός να είναι γονεϊκός προς το παιδί του και να θέλει το παιδί του να περάσει καλύτερα από ό,τι περνάει αυτός. Να έχει αυτή την έγνοια ότι ταλαιπωρήθηκα εγώ, να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί μου. Βασανίστηκα εγώ, να μην βασανιστεί το παιδί μου. Αυτό νιώθει σε μια υγιή οικογένεια, ένας υγιής γονιός. Και ακόμη και όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, το να έχουν και οι δύο την ίδια έγνοια, όντως ώστε τα παιδιά τους να έχουν μια καλή και υγιή ζωή, αυτό δείχνει μια υγιή οικογένεια. Δηλαδή μια οικογένεια που έχουν χωρίσει μπορεί να είναι πιο υγιής οικογένεια από μια οικογένεια που δεν έχουν χωρίσει. Και ξαναπώ στο χθεσινοβραδινό παράδειγμα. Έχει πολύ καιρό να δω τον Γιώργο. Πότε τον είδα ξανά? Α, το καλοκαίρι που ήταν η Κυριακή εκεί, με είχε πάρει βιντεοκλήση, ήταν αυτός εκεί. Δεν έχουμε εχθρικές σχέσεις σε καμία περίπτωση. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Υπάρχει μεταξύ μας μία χτίμηση. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, μετά που πέρασε ο θυμός των πρώτων χρόνων, μετά από το διαζύγιο και από τις δύο πλευρές, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι ήμασταν δύο πολύ νεαρά παιδιά, ήμουν εγώ 20 και αυτός 21 όταν αρμονιαστήκαμε. Τους οποίους μας έβαλαν οι γονείς μας στη διαδικασία του να παίζουν με τις κουμπάρες, ενώ ήμασταν ακόμη οι ίδιοι έφηβοι και οι ίδιοι παιδιά,
και ότι αν δεν παντρευόμασταν, το έχουμε πει πολλές φορές, θα είχαμε μία όμορφη σχέση η οποία θα τελείωνε γιατί δεν ταιριάζουν. Είναι όμως ένας αξιόλογος άνθρωπος που έχει καλοσύνη στην καρδιά του. Έχει κάνει λάθη, έχω κάνει και εγώ πολλά λάθη. Και μια χαρά είναι ο άνθρωπος στην αναδημιουργημένη οικογένεια που έχει ξαναπαντρευτεί και το 2005. Εμείς χωρίσαμε το ένα. Και ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε το 2009, αδερφή των παιδιών. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι επειδή χωρίσαμε εμείς είναι κακός άνθρωπος και ότι πρέπει εγώ να τον κατηγορώ και να τον... Και αν, όταν το έκανα, στις φάσεις που το έκανα, εγώ το έκανα συνήθως όταν είχα οικονομικές δυσκολίες, έκανα παράπονα και έλεγα πω και το θέμα της διατροφής κλπ. Που ήταν λάθος μου. Και έχω ζητήσει σοβαρά πολλές φορές συγγνώμη με τα παιδιά μου γιατί την γκρίνιαζα, γιατί τους προκαλούσα ανασφάλεια. Το οποίο δεν έπρεπε να το κάνω και δεν έπρεπε να το κάνω μπροστά στα παιδιά μου. Και εφόσον είχα πάρει την απόφαση. Αγοράζω την ελευθερία μου με όποιο τίμημα, έπρεπε να σκάζω και να κολυμπώ και να μην κάνω ούτε καν παράπονα. Αυτό το έχω καταλάβει τώρα φυσικά, τότε δεν το καταλάβαινα. Μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, εξελισσόμαστε. Μία υγιής οικογένεια δεν είναι απαραίτητος μια οικογένεια στην οποία παραμένουν οι γονείς παντρεμένοι ή παραμένουν μαζί όταν πλέον η σχέση τους έχει γίνει τοξική. Μία υγιής οικογένεια είναι αυτή η οποία μπορεί να πάρει την απόφαση να διακόψει μια τοξική σχέση προκειμένου να συνεχίσει να δίνει στα παιδιά ένα υγιές παράδειγμα. Και είναι υγιές παράδειγμα οι τοξικές σχέσεις να διακόπτονται. Και τοξική σχέση είναι οποιαδήποτε σχέση στην οποία είτε κακοποιούν ενσυνείδητα ο ένας τον άλλο ψυχικά, σωματικά και με διάφορους άλλους τρόπους, είτε μια σχέση στην οποία παραμένουν μαζί δύο άνθρωποι που δεν ταιριάζουν και είναι και δύο εξαιρετικά μαραζωμένοι επειδή ακριβώς πιέζονται να χωρέσουν μέσα σε ένα καλούπι που δεν τους ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι διαζύγιο παίρνουν μόνο όσοι είναι και δύο παλιοχαρακτήρες και δύο κακοί άνθρωποι, είναι ο ένας νάρκισσος και ο άλλος είναι εξαρτώμενος και είναι και δύο κακοί. Διαζύγιο μπορεί να πάρει και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχουν κακές προθέσεις ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αλλά το να παραμείνουν μαζί θα τους κάνει έστω και άθελά τους να είναι τοξικοί ο ένας προς τον άλλον και αναποφεύκτα τοξικοί και προς τα παιδιά τους. Σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς φροντίζουν, ξαναλέω, να είναι καλά ψυχικά, σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Και αν το να χωρίσεις είναι μονόδρομος ώστε να είσαι καλά ψυχικά, σωματικά και πνευματικά, τότε το κάνεις και η οικογένεια σου δεν είναι αρρωστημένη επειδή έχεις χωρίσει, η οικογένεια σου εξακολουθεί να παραμένει υγιής επειδή υπάρχει ειλικρίνεια και εντιμότητα στις συναλλαγές. Δεν είναι υγιές να παραμένει μαζί ένα ζευγάρι για τα παιδιά και να διαλύονται ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά οι άνθρωποι μέσα σε ένα νεκρό γάμο ή μέσα σε ένα γάμο με πολλές εντάσεις και πολλές συγκρούσεις για το καλό των παιδιών. Δεν είναι υγιής οικογένεια εκείνη. Η υγιής οικογένεια είναι η οικογένεια στην οποία ελεύθερα είναι μαζί οι γονείς και ελεύθερα αποφασίζουν να μην είναι μαζί και εξακολουθούν να είναι σοβαροί και υπεύθυνοι όσον αφορά στο γονεϊκό τους ρόλο, έστω και αν έχει τερματιστεί η μεταξύ τους σχέση. Η υγιής οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία χαίρονται όλοι με τις χαρές όλων και λυπούνται με τις λύπες τους. Η υγιής οικογένεια είναι μια οικογένεια η οποία έχει ενσυναίσθηση των γονιών προς τα παιδιά, συμπόνια των γονιών προς τα παιδιά και ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν τέτοιες υγιείς οικογένειες? Ναι, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν και γνωρίζω τέτοιες υγιείς οικογένειες. Μπορεί να είναι υγιείς οικογένειες που ξεκίνησαν από την αρχή και από πολύ νέοι. Πάω τώρα να φάω σε μια τέτοια υγιή οικογένεια. Ή μπορεί να είναι αναδημιουργημένες οικογένειες, στις οποίες και οι δύο άνθρωποι μετά που έχουν πάθει και μάθει, έχουν έρθει μαζί και έχουν ενώσει τις ζωές τους και τις οικογένειες τους. Αυτό ονομάζεται αναδημιουργημένη οικογένεια, προκειμένου να προχωρήσουν μαζί. Στο κομμάτι της αναδημιουργημένης οικογένειας υπάρχουν πολλές περισσότερες δυσκολίες και χρειάζεται πολύ, πολύ κόπο, πολύ έργο, πολύ ανάληψη ευθύνης και από τις δύο πλευρές. Αλλά εάν και οι δύο άνθρωποι είναι συνειδητοί και αν ελεύθερα αποφασίζουν να είναι μαζί και αν ελεύθερα θέλουν να είναι
οι γονείς μιας αναδημιουργημένης οικογένειας αναλαμβάνοντας την ευθύνη, και αν είναι άνθρωποι ψυχοψαγμένοι, όριμοι, ελεύθεροι κλπ, τότε μπορούν να τα καταφέρουν. Επίσης, σε μια υγιή οικογένεια, τα κατοικίδια, τα σκυλάκια, τα γατάκια, τα παπαγαλάκια, τα κατοικίδια είναι μέλη της οικογένειας, τα οποία τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε και τα προστατεύουμε από κινδύνους, ακόμη και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και σεβόμαστε την ελευθερία τους. Δεν είναι καλή ιδέα για ένα κατοικίδιο να είναι δεμένο μέσα στον ήλιο, μέσα στο λιοπύρι, να μην μπορεί να περιοριστεί, να μην μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Η γνώμη μου είναι ότι τα κατοικίδια είναι μέλη της οικογένειας και κατοικούν μέσα στην οικογένεια μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτές είναι οι σκέψεις μου για μια υγιή οικογένεια. Θα κλείσουμε αυτό. Ακόμη και αν δεν έχουμε γεννηθεί σε μια υγιή οικογένεια, έχοντας στο μυαλό μας το πρότυπο μιας υγιούς οικογένειας, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας, και αν το θέλουμε και αν συναντήσουμε και όταν θα συναντήσουμε τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίο θα ταιριάζουμε, θα υπάρχει αυθεντικός έρωτας, όπως είπαμε στην αρχή, και ελεύθερη επιλογή να δημιουργήσουμε οικογένεια, να τη δημιουργήσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Σας στέλνω την αγάπη μου.